βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, με την ανταλλαγή πληθυσμών, μετά από το 30 που ήρθαν οι πρόσφυγες από τη Μικρασία, δημιουργήθηκε το ΤΑΠΑΠ, Ταμείο Αλληλοβοηθείας Ανταλλαξίμων Περίασσεως του Προσφύγων, το οποίο λειτουργήσε μέχρι το 1998. Ήταν αυτολειτουργικό, δηλαδή αυτοδύναμο. Δεν επιχορηγείται από το κράτος. Με ένα νόμο του 1998, επί Υπουργείας Φωτιάδη και Υφυπουργείας Δρύ, έγινε ένας νόμος που προέβλεπε βάσει προεδρικών διδεταγμάτων να καταργηθούν μερικά νομικά πρόσωπα τα οποία επιχορηγούνται από το κράτος. Το ΤΑΠΑΠ δεν επιχορηγείται, ήταν αυτοδύναμο. Επομένως, το προεδρικό διάταγμα που κατήργησε το ΤΑΠΑΠ είναι παράνομο. Και νομίζω ότι μόνο δικαστικός μπορεί να δικαιωθεί η όψε, εάν προσφύγει, να επιστρέψουν τα χρήματα στους πρόσφυγες. Γιατί από το ΤΑΠΑΠ, με τους στόχους των χρημάτων, βοηθούσαν τα διάφορα προσφυγικά σωματεία. Ωραία. Ερώτηση. Μπορεί να το διεκδικήσει, είπαμε, η όψε μόνο δικαστικός. Μόνο δικαστικός. Να ακυρώσει δηλαδή, να ακυρώσει δικαστικός το προεδρικό διάταγμα. Από το Συμβούλιο Επικρατείας, από το Διεθνές Δικαστήριο κτλ. Μπορεί να γίνει κάποιο τέτοιο πράγμα σήμερα σε συνθήκες κρίσης όπου περνάμε. Γιατί εγώ όταν είχα πει αυτό το πράγμα στο συνέδριο, από κάτω μου λέγανε όχι τώρα, όχι τώρα. Τουλάχιστον για την τιμή των όπλων έπρεπε να προσφύγει και πρέπει να προσφύγει η όψε για τη διεκδίκησή του. Για την τιμή των όπλων.